Εγώ προς το παρόν να καλημερίσω τον κύριο Θάνο Τζίμερο που είναι στη γραμμή μας, όπως άλλωστε κάθε Δευτέρα, ο οποίος τι κάνει, προφανώς μετράει τα ποσοστά της κεντροαριστεράς. Καλημέρα κύριε Τζίμερο. Καλημέρα κύριε Αποστολίδη. Δεν τα μετράω γιατί τα είχα γράψει εδώ και πολύ καιρό. Ότι αυτό είναι ένα κόλπο γκρόσου της ποσοκαρίας. Να γλιτώσει τα χρέη με αλλαγή αφημί και επίσης να στραπατσάρει τις υπόλοιπες, ας πούμε, κεντροαριστερές δυνάμεις, τις οποίες από δήμαρχο, ας πούμε, της μεταρρύθμισης υποβάθμισε σε κλητήρα της φόφης. Ναι, δύο λεπτά τώρα. Οι υποψήφοι πολιτικοί αρχηγοί όμως, οι υποψήφοι μάλλον για την ηγεσία της κεντροαριστεράς, έχουν δηλώσει περισσότεροι εξ αυτών ότι τα χρέη του ΠΑΣΟΚ θα διατηρηθούν και θα αποπληρωθούν σταδιακά. Τώρα βέβαια δεν ξέρω ποιον έπεισαν, αλλά εν πάση περιπτώσει το είπαν. Οι περισσότεροι. Ναι, οι περισσότεροι. Κυρία Γεννηματά δεν το δήλωσε. Ναι, δεν έκανε καμία δήλωση, κύριε Γεννηματά. Είναι αλήθεια. Ναι, εντάξει. Ναι. Επομένως θα πει ότι εγώ δεν δεσμεύομαι, δεν το δήλωσα και είναι περίεργο το ότι δεν το δήλωσε. Δηλαδή, όλοι θα έπρεπε το πρώτο πράγμα να ζητήσουν, όλοι οι δημοσιογράφοι, όλοι όσοι ασχολούνται με το δημόσιο διάλογο, θα έπρεπε αυτό να είναι το πρώτο πράγμα το οποίο θα ζητούσαν να δεσμευθούν. Για το οποίο θα ζητούσαν να δεσμευθούν οι υποψήφοι. Μάλιστα. Καλά. Περίεργο. Όπως και να έχει όμως, το γεγονός ότι πάνω από 210.000 άνθρωποι πήγαν και ψήφισαν χθες, εντάξει, έχει και αυτό την αξία του, νομίζω, έτσι δεν είναι? Κάτι υποδεικνύει. Έχει την αξία του και αν σκεφτείτε ότι σχεδόν η μισή από αυτούς ψήφισαν ένα παλιό ΠΑΣΟΚ, και αυτό έχει την αξία του. Ναι. Δεν θέλω να πω ότι μας αξίζει αυτό που ζούμε. Μας αξίζει αυτό που ζούμε. Καλά. Δηλαδή δεν μπορώ να φανταστώ ότι 100.000 άνθρωποι γοητεύτηκαν από το βάθος της σκέψης αυτού του ανθρώπου ή από τις ρηξικέλευτες προτάσεις του. Η ουσία πάντως είναι... Εκπροσωπεί ό,τι πιο παλιό, ό,τι πιο συντηρητικό, ό,τι πιο ακίνητο, και απλώς λέει μερικές, ας πούμε, ωραίες ανοησίες. Έχουμε πολιτική με επίκεντρο τον άνθρωπο. Δηλαδή υπάρχει πολιτική με επίκεντρο τι? Τα κοάλα, ας πούμε, ξέρω εγώ, τις πέτρες. Όλες οι πολιτικές έχουν επίκεντρο τον άνθρωπο. Το θέμα είναι πώς το χειρίζεσαι αυτό και τι θα πει επίκεντρο τον άνθρωπο. Ναι. Αν έχει επίκεντρο τον άνθρωπο, ρε παιδάκι μου, είναι μεγάλη ιστορία. Τον άνθρωπο που θα διορίσουμε. Και λέει, ας πούμε, κάποια άλλη στιγμή, καταλάβαμε τα λάθη μας. Ναι. Ποια λάθη καταλάβατε? Πολλοί το έχουν πει αυτό. Καταλάβατε. Ναι. Δηλαδή. Παλαιότερα, κύριε Τζίμερ, αυτό το λέγανε, το πήραμε το μήνυμα. Το θυμάστε αυτό? Σε κάθε εκλογική αναμέτρηση. Το πήραμε το μήνυμα. Αλλά τι μήνυμα πήραν? Δηλαδή, καταλάβατε ότι οι αθρώοι διορισμοί όλων των κομματικών σας στρατών όταν ήσασταν τα πράγματα βούλιαξαν τη χώρα? Εάν τότε το κάνατε χωρίς να ξέρετε, χωρίς να αντιλαμβάνεστε ότι αυτό θα βουλιάξει τα δημοσιονομικά, είστε ανόητοι, δεν κάνετε για τη δουλειά. Εάν το ξέρατε και παρά τ' αυτά συνεχίζατε να διορίζετε, είστε πατεώνες, πάλι δεν κάνετε για τη δουλειά. Άρα πείτε μας τι ακριβώς καταλάβατε και τι θα κάνετε από εδώ και μπρος. Γιατί στην ίδια ρότα προχωρείτε. Και όχι μόνο το ΠΑΣΟΚ. Ακούσαμε από τον Κυριάκο Μητσοτάκη ότι δεν θα απολυθεί κανένας δημόσιος υπάλληλος και δεν θα γίνουν αθρώες προσλήψεις. Το πιάσαμε το υπονοούμενο. Θα γίνουν προσλήψεις, αλλά όχι αθρώες. Πώς ακριβώς χαρακτηρίζονται οι αθρώες? Δηλαδή από ποιο επίπεδο και πάνω γίνονται αθρώες? Δεν είναι πολιτική αυτή. Επάνω από 5.000 αθρώες είναι. Εντάξει, κάτω από 5.000 δεν είναι αθρώες. Εντάξει, δεν είναι πολιτική. Η χώρα έχει ξεφύγει και έχει ξεφύγει σε όλα τα επίπεδα. Και επιτρέψτε μου να σχολιάσω και την περίπτωση Κουφοντίνα. Α, παρακαλώ. Γιατί δεν την είδαμε έτσι όπως θα έπρεπε να τη δούμε. Οι δικαστές δεν φτιάχνουν νόμους, εφαρμόζουν νόμους. Θα έπρεπε λοιπόν το πολιτικό σύστημα, το οποίο ολοφύρεται για την έστω τη διήμερη άδεια του φαρμακοχέρι, θα έπρεπε το πολιτικό σύστημα είχε όλα τα χρόνια από το 1999 και μετά, όταν δημιουργήθηκε αυτός ο νόμος με την υπογραφή του Βαγγέλη, του Γιαννόπουλου, τον θυμάστε? Πολύ καλά. Αυτή την ιστορική μορφή του ΠΑΣΟΚ. Θα είχαν όλο το χρόνο, να τον αλλάξουν. Τον άλλαξαν το 2014 και αυτό πάλι με μεγάλο δισταγμό. Θέλω να πω ότι... Και τώρα τον ξανάλλαξαν. Ότι και τον ξανακάναν γιανοπολικό τον νόμο. Όλα αυτά τα χρόνια ένας πολιτικός δεν έλεγε ότι το έγκλημα θα πρέπει να συνεπάγεται και τιμωρία.
και για κάποια εγκλήματα τα ισόβια θα είναι ισόβια. Διότι ναι μεν ο σοφρονισμός του εγκληματία έχει σημασία, αλλά έχει σημασία και η προστασία του κοινωνικού συνόλου. Και κάποια εγκλήματα, δεν ξέρω πόσο εύκολο είναι να σοφρονιστούν, δηλαδή κάποιοι εγκληματίες. Αυτός ο οποίος εκτελεί συμβόλαια θανάτου, τι θα πει σοφρονίστηκε? Δηλαδή παίρνει λεφτά και έρχεται πάει να σκοτώσει κάποιον. Πώς σοφρονίζεται αυτός? Πώς απελευθερώνεις έναν κατά σειροή δολοφόνο? Να μην ξεχνάμε ότι ο Κουφοντίνας ήταν έμισθος δολοφόνος. Έπαιρνε λεφτά από το ταμείο της 17 Νοέμβρη, λεφτά τα οποία προέρχονταν από ληστείες τραπεζών. Και για να θυμηθούμε μερικά νούμερα, ο μισθός του ήταν 690.000 δραχμές τότε. Καλά λεφτά. Ναι, βέβαια. Επομένως ήταν ένας έμισθος κατά σειροή δολοφόνος, ο οποίος δεν απαρνήθηκε την ιδεολογία του. Δεν το προβλέπει αυτό ο νόμος. Καλά, είχε και κάτι μελίσια όμως. Δεν έχει ως προϋπόθεση κάποιος να αποκηρύξει τα εγκλήματά του. Δεν το έχει ως προϋπόθεση. Γιατί δεν το έχει? Γιατί το πολιτικό σύστημα τόσα χρόνια δεν το έβαλε αυτό ως προϋπόθεση? Και όχι να υπογράψει ένα χαρτί, το αποκήρυξε και βγαίνω, έμπρακτα, με μεταμέλεια, εν σάκο και σποδό, να προσπαθεί να πείσει τον κόσμο ότι αυτό που έκανε ήταν κακό και ότι δεν πρέπει να ακολουθούμε αυτές τις πρακτικές. Και αυτό που δεν μπορώ να καταλάβω είναι όλοι αυτοί οι ομοειδεάτες, από τον γιο του Βούτσι μέχρι όλους τους άλλους που πήγαν να τον υποδεχθούν και εξαίρουν τις πράξεις του στο διαδίκτυο. Τι άποψη έχουν αυτοί? Δηλαδή όποιος έχει αντίθετη πολιτική άποψη από τη δική μας τον δολοφονούμε? Δηλαδή αυτό είναι που προβάλλουν. Και ο Βούτσης, ο οποίος αισθάνεται περήφανος για το γιο του, τι του λέει όταν κάθονται να φάνε, ας πούμε? Λέει, αγόρι μου, τι είναι αυτό που πιστεύεις? Ή το πιστεύει και ο ίδιος? Δηλαδή δεν μπορώ να καταλάβω τι είναι αυτή η ιδεολογία. Ποιος λέει ότι ναι, η δολοφονία είναι πολιτική πράξη? Δηλαδή προφανώς όμως συμφωνεί με εμάς, παίρνουμε ένα πιστόλι και το σκοτώνουμε. Κύριε Τζίμερε, προφανώς ο κύριος Βούτσης όταν συναντιέται για φαγητό με τον γιο του δεν συζητάνε τίποτα, διότι η δήλωση του Προέδρου της Βουλής όταν του ζήτησαν σχόλιο για την επίσκεψη, για την υποδοχή μάλλον του Κουφοντίνα έξω από τη φυλακή από τον γιο του, ο κύριος Βούτσης είπε ουδέν σχόλιο. Έτσι. Δεν ντρεπόμαστε. Δεν ντρεπόμαστε. Θα ήταν, ας πούμε, ένας της Νέας Δημοκρατίας Πρόεδρος της Βουλής και θα πήγαινε να υποδεχθεί τον Ορπακιά βγαίνοντας από τη φυλακή, θα τον αγκάλιαζε και θα έλεγε μπράβο, καλά έκανες και τον μαχαίρωσες τον άλλον? Μόλον ότι ήταν αυτό που ήταν ο άλλος. Εγώ τα έχω πει ξεκάθαρα ότι ήταν ένα έγκλημα μεταξύ δύο φασιστών. Αλλά και δεν θα άνοιγε κουβέντα και θα έλεγε ο άλλος ουδέν σχόλιον και θα λέγαμε όλα καλά είναι. Τι θα πει ουδέν σχόλιον? Όταν έχει πει ότι είμαι περήφανος για τις ιδέες του γιού μου. Να πει ότι κοιτάξτε να δείτε, συμβαίνουν σε όλες τις οικογένειες, μου τυχε, τι να κάνω, εγώ προσπάθησα ως πατέρας να τον οδηγήσω στον καλό το δρόμο, αλλά αυτός πήρε αυτό το δρόμο. Συμβαίνουν και στις καλύτερες οικογένειες, να το καταλάβω. Λοιπόν. Αλλά το είμαι περήφανος για τις απόψεις του γιού μου. Είσαι περήφανος που ο γιος σου εκθιάζει το έγκλημα ως πολιτική πράξη? Και ο Βούτσης βεβαίως, όσες φορές του ξέφυγαν μερικές ατάκες, μας είπε ότι οι αστυνομικοί είναι μπάτσι και ότι πρέπει να αφοπλίζονται. Εγώ θα ήθελα να μην έχουν όπλο ούτε οι μπάτσι. Μάλιστα. Και αυτοί που σε προστατεύουν είναι μπάτσι τώρα. Δηλαδή όταν ένας πρόεδρος της Βουλής αποκαλεί τους αστυνομικούς μπάτσους, χρειάζεται πολύ μυαλό για να καταλάβουμε ποιες είναι οι απόψεις του και τι σχέσεις έχει με τις ιδέες του γιού του. Είναι τραγικά αυτά τα πράγματα. Ο υπόκοσμος είναι στην κυβέρνηση, το έγκλημα είναι στην εξουσία. Δεν είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει σχέσεις με την τρομοκρατία. Καλά, τώρα δύο λεπτά. Υπάρχουν πολλοί οι οποίοι αποκαλούν τους αστυνομικούς μπάτσους, αλλά δεν τους λες υπόκοσμο, έτσι. Είναι... Όχι, λέω ο υπόκοσμος. Λέω ότι υπόκοσμος. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι υπόκοσμος. Ναι, εντάξει, καλά. Ο λοιπόν... υπόκοσμος είναι στην εξουσία. Προσέξτε. Θα πρέπει να καταλάβουμε ότι ορισμένα πράγματα είναι αδύνατον, αδύνατον ακόμα και να τα συζητάμε στο δημόσιο διάλογο. Δηλαδή είναι αδύνατο να πεις ποια είναι η άποψή σας, μήπως θα πρέπει να σκοτώνουμε τους πολιτικούς μας αντιπάλους. Δηλαδή είναι ανίκουστο αυτό, δεν το χωράει το μυαλό του ανθρώπου. Και όμως έχουμε φτάσει με το ΣΥΡΙΖΑ να συζητάμε τέτοια πράγματα. Και αυτή είναι η χειρότερη επίδραση του ΣΥΡΙΖΑ στη διαμόρφωση της ελληνικής κοινωνίας, χειρότερη και από τα χάλια και από την καταστροφή που φέραν στα οικονομικά. Καλημέρα. Διότι, ναι. Διότι βάζει στην κανονικότητα αυτό το πράγμα. Είναι τραγικό. Είναι να σου σηκώνει την τρίχα.
Καλημέρα κύριε Τζούμερ, ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.